Φιλοξενούμε την κυρία Γνώση Αχνιώτου εκ μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Καλημέρα σας, καλωσορίσατε. Καλή σας μέρα. Λέγαμε ότι σήμερα θα αρχίσει η διανομή της νέας παρτίδας εμβολίων για την εποχική γρίπη πλέον σε προσωπικούς ιατρούς και παιδιάτρους. Πείτε μας λίγο τι γίνεται μέχρι στιγμής. Σωστά. Έχουν παραληφθεί 18.000 εμβόλια την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη βδομάδα αναμένονται άλλες 35.000. Τα εμβόλια αυτά θα διανεμηθούν και να διευκρινίσουμε, αρχίζει η διανομή σήμερα. Θα πάρει κάποιες μέρες να ολοκληρωθεί, 8 με 10 μέρες περίπου. Θα διανεμηθούν σε προσωπικούς ιατρούς και κέντρα υγείας. Άρα όποιος από εμάς είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό ιδιώτη, θα συνεννοηθεί με το δικό του προσωπικό ιατρό πώς και πού θα το κάνει. Και όσοι έχουμε προσωπικό ιατρό του ΟΚΙΠΗ, θα απευθυνθούμε στα κέντρα υγείας όπου υπάρχει ο προσωπικός μας ιατρός. Να τονίσουμε ότι δεν είναι διαθέσιμα ακόμη σε όλους τους προσωπικούς ιατρούς. Θα πάρει κάποιες μέρες. Άρα, λογικά, από εβδομάδα θα είναι η διανομή ολοκληρωμένη. Εάν όμως θέλει κάποιος να τηλεφωνήσει στον γιατρό του, είτε είναι ιδιώτης είτε στο κέντρο υγείας, μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο να του πει αν έχει προμηθευτεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας τα εμβόλια του για να πάει να το κάνει. Ναι, για να μην φορτώσουμε και τους προσωπικούς ιατρούς και τα κέντρα υγείας με τηλεφωνήματα, γι' αυτό το λέμε ότι καλύτερα να πάμε από εβδομάδας. Να περιμένουμε από εβδομάδας, ναι. Εάν κάποιος γιατρός, κάποιο κέντρο υγείας έχει τα εμβόλια, θα ενημερώσει αυτός τους δικαιούχους. Και θα προσφέρεται δωρεάν. Θα προσφέρεται δωρεάν και μάλιστα δεν θα μετράει η επίσκεψη του εμβολιασμού μέσα στις επισκέψεις του προσωπικού ιατρού ή του παιδιάτρου. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι αφορά δικαιούχο πληθυσμό εμβολίου, δηλαδή έχουμε τους άνω των 65 και όσοι είναι κάτω από 65 και ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Εάν κάποιος από εμάς δεν ανήκει σε αυτές τις ομάδες και θέλει να εμβολιαστεί, θα πρέπει να προμηθευτεί εμβόλιο από την ιδιωτική αγορά. Δηλαδή υπάρχουν στα φαρμακεία εμβόλια, έχει έρθει παραλαβή του ίδιου εμβολίου με αυτά που έχει πάρει και το κράτος, το Υπουργείο Υγείας, και πρέπει ή να το πάρει από το φαρμακείο ή στον προσωπικό του ιατρό, εάν αυτός ο προσωπικός ιατρός έχει πάρει από το απόθεμα του ιδιωτικού τομέα. Άρα, όσοι είναι δικαιούχοι άνω των 65 ή κάτω των 65 που όμως ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πάνε, θα είναι δωρεάν, δεν θα τους γραφτεί επίσκεψη, γιατί λέμε ότι από ένα αριθμό και μετά η επίσκεψη αλλάζει, χρεώνεται. Ναι, είναι από 6 και μετά, κυρία Χνιώτου. Είναι αναλόγως ηλικιών. Εάν κάποιος δεν είναι δικαιούχος όμως και θέλει να το κάνει, το παίρνει από το φαρμακείο πλέον έχουν. Γιατί μας έλεγαν ότι είναι έλλειψη και τα εμβόλια. Ναι, είχε έρθει. Είναι δύο εταιρείες που έφερναν εμβόλια γρίπης. Η μία εταιρεία είχε φέρει από νωρίς και από ό,τι ξέρω είχε καταναλωθεί από νωρίς το εμβόλιο, δεν υπήρχε απόθεμα. Και τώρα η εταιρεία η οποία έφερε και στο Υπουργείο Υγείας, έφερε και στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Και ετοιμάται στα 14 ευρώ, γιατί είχαμε ρωτηθεί και πόσα είναι για διευκρίνηση, πόσα είναι. Στον δημοκατάλογο είναι καθορισμένες οι τιμές των φαρμάκων, όπως και των εμβολίων, τα οποία είναι και αυτά φάρμακα. Πόσα είναι ένα εμβόλιο? Το προηγούμενο ήταν 9 ευρώ, αλλά δεν κάνω λάθος, ήταν τριδύναμο. Τώρα αυτό που είναι τετραδύναμο είναι 14 ευρώ. Και περιμένουμε και άλλη παρτίδα, ήρθαν 18.000 και περιμένουμε 35 ή 35 και επειδή προβλέπεται να έχουμε αυξημένη κατανάλωση εμβολίων, περισσότερος κόσμος θα εμβολιαστεί φέτος, το Υπουργείο Υγείας έχει αποφασίσει να παραγγείλει ακόμη 10.000, οι οποίες θα φτάσουν 5.000 τέλος Νοεμβρίου και 5.000 τέλος Δεκεμβρίου. Άραστε. Δηλαδή, συνολικά θα φτάσουμε τα αποθέματα του Υπουργείου Υγείας, τα εμβόλια που θα χορηγηθούν μέσω του Υπουργείου Υγείας, θα φτάσουν τις 88.000 και είναι ποσότητα η οποία θα είναι συνολικά αυξημένη κατά 50% των περσινών ποσοτήτων. Είναι επαρκής για τις ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού και τους δικαιούχους μας? Ναι, πιστεύουμε ότι θα είναι επαρκής. Να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν εμβολιαστεί 25.000 από το Υπουργείο Υγείας με τις προηγούμενες παραλαβές και περίπου άλλες τόσες από τα εμβόλια του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή έχουμε περίπου 50.000 μέχρι 48-50.000 μέχρι τώρα. Έχουν εμβολιαστεί ήδη. Ναι. Αυτός ο αριθμός για πέρσι, για να καταλάβετε γιατί αριθμούς μιλούμε, είχε εμβολιαστεί Γενάρη.
Δηλαδή, ήδη έχουμε. Που είναι και η κρίσιμη περίοδο εκεί που είναι Δεκέμβριο. Άρα θέλει χρόνο να λειτουργήσει και άρα είναι και πιο ευάλωτοι στο να νοσήσουν από την εποχική γρήπη. Ναι, χρειαζόμαστε δύο εβδομάδες για να αναπτύξουμε αντισώματα. Κυρίως εμφανίζεται η γρήπη Χριστούγεννα, Γενάρη, λόγω των κυρίων. Άρα καλύτερα που έχουν εμβολιαστεί τώρα ήδη 50.000 και έχουν στη διάθεσή του πλέον τα εμβόλια για να πάνε να βάλουν όσοι δεν πρόλαβαν. Ναι, απλώς ήθελα να τονίσω ότι έγινε ένα άλλο ότι καθυστέρησαν τα εμβόλια. Όμως οι 50.000 του κόσμου που έχουν εμβολιαστεί, ποσότητα εμβολίων έγινε Γενάρης για να έχουμε εμβολιασμένους. Ενώ τώρα έχουμε ένα αυξημένο αριθμό. Θέλω να σας πω και σε ένα άλλο θέμα, κυρία Χνιώτου, που πάντα συζητάμε για τις ελλείψεις των φαρμάκων στο ΓΕΣΥ. Τις προηγούμενες μέρες πήγα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και μου λέει ο φαρμακοποιός, κάτσε να σου πούμε κάποια θέματα που αντιμετωπίζουν. Και δεν λύνονται. Λοιπόν, και εστίασε κυρίως στο κεφάλαιο ελλείψεις φαρμάκων. Μου φέρνει παράδειγμα για μεταμοσχευμένους νευροπαθείς. Πρέπει να πάρουν ένα φάρμακο, προκάφ μισό και του ενός. Δεν υπάρχει. Αυτός αν δεν το πάρει, μου λέει, κινδυνεύει να χάσει το μόσχευμα. Και έρχεται ο κόσμος εδώ και φωνάζει. Ναι, να σας πω. Δυστυχώς όλα τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν ελλείψεις στα φάρμακα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό το θέμα τόσο έντονο, ή τουλάχιστον δεν δημοσιοποιείτο. Γιατί είχαμε δύο ξεχωριστούς τομείς. Είχαμε τον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Επίσης, είχαμε φάρμακα που στα ιδιωτικά φαρμακεία δεν κυκλοφορούσαν. Κυκλοφορούσαν μόνο στο δημόσιο, γι' αυτό και δεν ήταν γνωστά και στους φαρμακοποιούς. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι ναι, υπάρχουν ελλείψεις και δυστυχώς, όπως είπα, πάντα θα υπάρχουν και μας απασχολούν και μας ταλαιπωρούν και χρησιμοποιούμε κι εμείς ένα αριθμό του προσωπικού μας για να τρέχουμε τις ελλείψεις σε συνεννόηση και με τους φαρμακοποιούς στον Παγκύπρο Φαρμακευτικό Σύλλογο, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Υγείας όπου μας καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν. Αλλά τουλάχιστον τα προϊόντα τα οποία είναι μοναδικά, δηλαδή δεν έχουν ανταλλάξιμα, έχουν περιοριστεί. Δηλαδή είναι 3-4 προϊόντα τα οποία είναι βεβαίως σοβαρά και γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Απλά να μην έχουμε κάτι τέτοιο τόσο δυσάρεστο λόγω ελλείψεων του συστήματος που θα λειτουργήσει και αρνητικά για το ίδιο το σύστημα. Δηλαδή, να χάσει κάποιος το μόσχευμά του. Όχι, γιατί βέβαια. Δεν... Αυτό προς Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό και γι' αυτό είμαστε σε συνεχή συνεννόηση με τον τομέα αγορών και προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, όπου παρακολουθούμε αυτά τα προϊόντα που είναι μοναδικά και πολύ σημαντικά για την υγεία των συνανθρώπων μας. Και τα προμηθευόμαστε με άλλες διαδικασίες του κατεπήγοντος μέχρι η εταιρεία να έχει απόθεμα. Και αυτό κάνουμε και από τον Αύγουστο. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία ο οργανισμός έχει σύμβαση, όπου παίρνει από το Υπουργείο Υγείας, από τις φαρμακευτικές αποθήκες, αυτά τα προϊόντα που είναι μοναδικά και μάλιστα ελέγχουμε και τις παραγγελίες που θα πάνε. Δηλαδή οι φαρμακοποιοί στέλνουν σε εμάς για μερικά προϊόντα τις παραγγελίες τους βάσει συνταγών. Και εμείς βάζουμε την παραγγελία στην εταιρεία για να το πάρει από το Υπουργείο Υγείας, από τις φαρμακευτικές αποθήκες και να πάρει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Ένα άλλο παράδειγμα που μας έφερε ο άνθρωπος είναι ότι τελειώνουν τα original, αλλά τελειώνουν και τα εναλλακτικά, τα γενώσιμα, και μας λέει, για παράδειγμα, πρέπει να παραγγείλω το τάδε φάρμακο, που είναι για καταγράτηση υγρών τέλος πάντων, και εγώ δικαιούμαι να παραγγείλω 2 κουτιά την ημέρα, ενώ η ανάγκη είναι στα 20. Δηλαδή, πάει κόσμος, οι πελάτες, το σύνολο της ημέρας ζητάνε 20 κουτιά, ο φαρμακοποιός μπορεί να παραγγείλει μέχρι 2. Τι θα κάνουν, λέει. Ναι, είναι αυτό που σας είπα, ότι για προϊόντα τα οποία ακόμα η εταιρεία δεν μπόρεσε να καλύψει την αγορά, είτε γιατί δεν έχει ακόμη αρκετά στοιχεία ή γιατί οι παραγγελίες από τον καιρό που άρχισε το ΓΕΣΥ και μέχρι να μπουν οι παραγγελίες, παίρνει ένα χρόνο 3-4 μηνών. Άρα, ακριβώς για να ελέγχουμε τις ποσότητες, να μην παίρνει κάποιο φαρμακείο απόθεμα και να το έχει εκεί και κάποιος που έχει συνταγή να μην έχει φάρμακο να πάρει, χρησιμοποιούμε αυτή την ενδιάμεση διαδικασία, ούτως ώστε να πηγαίνει το φάρμακο εκεί όπου υπάρχει συνταγή. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, και με ινσουλίνες. Εδώ μας λέει δεν υπάρχουν εναλλακτικές αν είναι για μωρό. Άρα πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Ένας τύπος ινσουλινών ήταν αυτός. Ακτράπη, μας είπε.
Ήταν ένα συγκεκριμένο τύπο ανισουλινών που τώρα έχει αγορά και πλέον είναι μέσω τη ιδιωτική αγορά. Και το τελευταίο, κυρία Χνιώτου, που μα είπε ο άνθρωπο, είναι για παράδειγμα: έχω τρία φάρμακα στο σύστημα τα ίδια, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Το ένα έχει μέσα 60 χάπια. Mm-hmm. Και τα άλλα δύο έχουν από 30. Τα 60 χάπια είναι out of stock. Εκείνο που έχει τα 60 μέσα, ας πούμε. Ναι. Λέει, όταν μου επιτρέπει να πάω να γράψω το 30, δεν με αφήνει να γράψω 2. Ναι. Γιατί ο πελάτης πρέπει να πάρει 60 και στο τέλος γίνεται ένα μπέρδεμα, γιατί εγώ του γράφω ένα. Αλλά έχει εκτελέσει τη συνταγή με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Αυτό όντως υπήρχε. Αυτή η δυσκολία όντως υπήρχε. Θα διορθωθεί σε επόμενη αναβάθμιση του συστήματος. Νομίζω τέλος Νοεμβρίου θα διορθωθεί. Τέλος αυτού του μήνα. Ναι, και έτσι ο φαρμακοποιός θα μπορεί να ρυθμίζει και τις ποσότητες αναλόγως της συσκευασίας. Και ένα παράπονο που εισέπραξε από αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι θέλουν να έχουν καλύτερη επαφή μαζί σας απευθείας και όχι πάντα μέσω της συντεχνίας. Διότι λένε, είμαστε εδώ, τα δουλεύουμε, τα βλέπουμε καθημερινά. Εγώ σκεφτείτε, έμεινα εκεί καμιά ώρα και καταγράψαμε 4-5 παραδείγματα που μπαίναν μέσα πελάτες. Mm-hmm. Και έτυχε και τα. Μου λέει, μείνε εδώ και θα δεις ότι θα μας βγουν. Και ήταν αυτό το θέμα. Γι' αυτό δεν σας ρώτησα για την γρήπη, γιατί μου είπατε ότι έχει έρθει την παρτίδα τους, γιατί ήταν και εκείνο μέσα. Ναι, να σας πω. Ο οργανισμός αναγκαστικά πρέπει να συζητά με το οργανώμενα σύνολα. Στην περίπτωση αυτό είναι ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Όχι γιατί δεν θέλουμε να έχουν πρόσβαση φαρμακοποιοί κοντά μας, αλλά είναι και πρακτικό θέμα, καταλαβαίνετε. Ωραία, αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν ένα τηλέφωνο, θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας πούμε, είναι 5 πράγματα. Δηλαδή αυτό με το 30 και το 60 ναι. Πρέπει να διορθωθεί, αφού δεν μπορεί να εκτελέσει τις συνταγές. Ναι, είναι πράγμα το οποίο μας έχει μεταφέρει ο Σύλλογος. Έχουμε μιλήσει με φαρμακοποιούς, μιλάμε δηλαδή καθημερινά με διάφορους φαρμακοποιούς. Δεν είναι ότι δεν φτάνουν κοντά μας αυτά τα θέματα. Ίσως και από πλευράς μας θα μπορούσαμε να ενημερώνουμε τους φαρμακοποιούς ότι αυτά τα προβλήματα τα γνωρίζουμε ήδη και έχουν τροχοδρομηθεί, για να ξέρουν και αυτοί ότι. Και να χειριστούν και τους ανθρώπους που πάνε εκεί, γιατί ξέρετε, άλλος πάει εκεί, θέλει τα φάρμακά του, δεν τα παίρνει. Του φταίει ο φαρμακοποιός. Σωστά, ναι. Να είστε καλά, κυρία Χνιώτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Yes.